στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες για την ανακατασκευή του σημείου εκείνου στην προβλήτα του Πυθαγορείου που είχε ιδιαίτερα προβλήματα μετά τον σεισμό της 30 Οκτωβρίου του 2020. Εδώ περισσότερες επιχειρήσεις έχουν ανοίξει, ενώ τις επιχειρήσεις εστίασης. Από τα ξενοδοχεία δεν έχει ανοίξει κανένα γιατί ακόμα δεν έχουμε πτήσεις. Πρόθετες πτήσεις υπολογίζονται τέλος Μαΐου. Ο σκοπός μας είναι όλο το χωριό να είναι έτοιμο και είναι σχεδόν έτοιμο. Το λιμάνι εδώ κάτω, το κομμάτι αυτό το κατασκευαστικό, προχωράει γρήγορα και ο εργολάβος είναι καλός και οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας είναι συνέχεια εδώ και δίνουν λύσεις στα κατασκευαστικά προβλήματα που παρουσιάζονται. Έχει μια ιδιαιτερότητα αυτό το λιμάνι, ότι δεν είναι ένα καθαρό τεχνικό έργο, είναι ένα κατασκευαστικό τεχνικό έργο το οποίο συνδυάζει κατασκευή και παράδοση. Δηλαδή πρέπει να ξαναχρησιμοποιηθούν, το σκεφτικό είναι να ξαναχρησιμοποιηθούν πάλι οι ίδιες πέτρες που βγήκαν. Ελπίζουμε, όπως είπε και ο Αντώνης, μέχρι τέλος Μαΐου, το αργότερο πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, να είναι έτοιμο και να είναι παραδοτέο. Έτσι ώστε να μπορεί να ανοίξει και αυτή η πλευρά του λιμανιού και να ανοίξουν και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εδώ πέρα. Για τους επιχειρηματίες της περιοχής δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση των εργασιών, αλλά εάν είναι δυνατόν και η αποκατάσταση της ζημιάς στον τζίρο των επιχειρήσεων μέχρι σήμερα. Το έργο προχωράει κανονικά. Ο εργολάβος κάνει τα πάντα για να τελειώσουμε το έργο. Οι πρώτοι υπολογισμοί δίνουν για γύρω στα τέλη Μαΐου να τελειώσει το έργο. Κάποια προβληματάκια με το κομμάτι της αρχαιολογίας όσον αφορά το μετόπι εδώ του λιμανιού, πιστεύω ότι θα τα ξεπεράσουμε για αυτά και να πιάσουμε τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου να έχει τελειώσει για να μπορέσουμε να λειτουργήσει συνολικά σαν Πυθαγόριο. Ένα άλλο προβληματάκι το οποίο τίθεται όσον αφορά στις επιχειρήσεις το κομμάτι του έργου είναι γιατί ενώ η εστίαση έχει ανοίξει 2-3 του μηνός άνοιξε, όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Εδώ πέρα και να θέλαμε εμείς να ανοίξουμε, δεν μπορούμε να ανοίξουμε. Οπότε αυτό που ζητάμε είναι κάποια ειδική μέρημνα για το κομμάτι αυτό του έργου, τις επιχειρήσεις που υφίσταται εδώ πέρα, γιατί τα έξοδα τρέχουν και να μπορέσουμε και εμείς να τα καταφέρουμε.